Λοιπόν, βίντεο. Γεια σας. Χαίρετε. Ξέρετε ότι δεν είμαι μόνη μου στα βίντεο, είναι και ο Πάνος δίπλα, ο οποίος αποφασίζει από μόνος του να κάνει μόνο αποκάλυψη φωνής, voice reveal, και φαντάζομαι ότι δεν νιώθεις κομπάρσος. Και δεν πρόκειται να φανώ ποτέ. Κοίταξε, εκείνο το τοξικό σχόλιο ήθελε να μας τριγωνοποιήσει, να μας βάλει να τσακωθούμε. Γιατί έγραψε, ο σύντροφός σας είναι σαν κομπάρσος. Όχι, είναι πολύ τοξικό, γιατί υποθέτει αυτή η ίδια η κυρία, ας πούμε, ότι με αναγκάζεις κάτι να είμαι ή... Ποιος ξέρει τι σκέφτεται ο κόσμος, δεν πάει καλά. Ο κάθε πελός με ορνούντουλα λου στην Κύπρο, αγάπη. Ο κάθε ένας έχει τη δική του λογική. Λοιπόν, έχω ανάγκη να δίνω αγάπη. Κάτω από το βίντεο, όταν η ανάγκη να μας αγαπούν μας καταστρέφει, μία φίλη γράφει. Και τι γίνεται όταν η ανάγκη μας να δώσουμε αγάπη, επειδή έχουμε περίσσευμα, δεν βρίσκει αποδέκτη ή όταν βρίσκει ο αποδέκτης δεν είναι διαθέσιμος, οδηγεί και αυτό σε καταστροφή. Αν μπορείτε, ένα βίντεο και γι' αυτό παρακαλώ σε κάποια στιγμή. Μεγάλο θέμα. Να κάνω λίγο μία δεύτερη ανάγνωση στο σχόλιο. Κάνε μία δεύτερη. Λέει, τι γίνεται όταν η ανάγκη μας να δώσουμε αγάπη, επειδή έχουμε περίσσευμα. Μιλάει για ανάγκη να δώσει κάποιος αγάπη επειδή έχει περίσσευμα. Δεν ταιριάζει. Η ανάγκη σημαίνει έλλειμμα. Δεν ταιριάζει η ανάγκη με το περίσσευμα. Ακούγεται λίγο εγωιστικό. Όχι, εγώ δεν θα έλεγα εγωιστικό. Θα έλεγα ότι σαν να μην είναι εντελώς συνειδητοποιημένο το τι συμβαίνει. Καταλάβες τι εννοώ. Γιατί το περίσσευμα σίγουρα σηματοδοτεί την αυθονία. Μπορεί να σηματοδοτήσει και μια επιθυμία να μοιραστείς πράγματα, αλλά όχι ανάγκη. Η ανάγκη δείχνει έλλειψη. Έχω ανάγκη σημαίνει μου λείφκεται κάτι στα κυπριακά. Εντάξει. Μου λείπει κάτι και έχω ανάγκη να ολοκληρώσω αυτό που μου λείπει. Έχει και τελείωσε το σχόλιο, έχει και άλλο πιο ελάχιστο. Και τι γίνεται όταν η ανάγκη μας να δώσουμε αγάπη επειδή έχουμε περίσσευμα, που ξαναλέω ότι είναι αυτή η ίδια της η διατύπωση αντιφάσκη. Δεν βρίσκει η ανάγκη μας αποδέκτη ή όταν βρίσκει η ανάγκη μας αποδέκτη, ο αποδέκτης δεν είναι διαθέσιμος. Είναι προβληματικό το όλο ερώτημα. Είναι προβληματικό το ερώτημα και μπορούμε να κάνουμε υποθέσεις. Βεβαίως θα κάνουμε υποθέσεις, όπως κάθε φορά κάνουμε υποθέσεις. Εγώ ένα πρώτο πράγμα που μου ήρθε με το αντιδραστικό και αμφισβητικό μυαλό μου είναι ότι εμείς μπορεί να λέμε ότι έχουμε περίσσευμα, έχουμε όμως. Μα σίγουρα δεν έχεις περίσσευμα, αυτό ήθελα να πω. Ότι ένας άνθρωπος. Πρώτα απ' όλα, ας μιλήσουμε για το περίσσευμα αγάπης. Τι σημαίνει περίσσευμα αγάπης? Καταρχάς, εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος μπορεί να έχει περίσσευμα αγάπης με την έννοια του ότι δεν χορταίνει ποτέ η ψυχή από την αυθεντική αγάπη. Εννοώντας ότι όσο περισσότερο και βαθύτερα βιώνεις την αγάπη, τόσο πιο πολύ θες να τη βιώσεις. Δεν φτάνει σε κάποιο σημείο που λες, αχ, μπούχτισα από την πολλή αγάπη που μου δίνω, θέλω να δώσω κι εγώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ταβάνι στην αγάπη. Δεν ξέρω αν εννοεί ότι έχει αγάπη και γι' αυτό θέλει να δώσει. Αφού λέει, επειδή έχουμε περίσσευμα αγάπης, να δώσουμε. Έχουμε περίσσευμα, ναι, αλλά έχει πάρει αγάπη. Εγώ πιστεύω πως δεν παίρνει αγάπη, αφού λέει ότι δεν βρίσκει το περίσσευμα της αποδέχτη ή όταν βρίσκει ο αποδέχτης δεν είναι διαθέσιμος. Δηλαδή, η κοπέλα λέει, ρωτάει στην ουσία, τι γίνεται όταν εγώ θέλω πάρα πολύ να αγαπήσω κάποιον και αυτός ο κάποιος είτε δεν δέχεται να τον αγαπήσω, είτε δεν βρίσκω κάποιον να τον αγαπήσω. Και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη παρανόηση που συμβαίνει στο χώρο των ερωτικών σχέσεων. Τη δική μας ανάγκη να αγαπηθούμε, την βλέπουμε λανθασμένα ως μια ανάγκη να αγαπήσουμε. Το ρητό, ούκαν λάβεις παρά το μη έχοντος. Όταν εμείς δεν έχουμε, δεν μπορούμε να δώσουμε. Και ένα πρόσωπο το οποίο ζητάει απελπισμένα να δώσει αγάπη, δεν βρίσκει κάποιον να αγαπήσει και όταν βρίσκει κάποιον που θέλει να τον αγαπήσει, αυτός δεν θέλει να αγαπηθεί, σίγουρα δεν είναι ένα πρόσωπο που έχει αγάπη στη ζωή του. Πώς είναι ένα πρόσωπο που έχει αγάπη στη ζωή του? Πρώτα απ' όλα είναι ήσυχο, ήρεμο, δεν ασχολείται με τους άλλους.
δεν ψάχνει ανθρώπους να αγαπήσει. Ζει. Ένας άνθρωπος που έχει αγάπη στη ζωή του, ζει. Ζει τη ζωή του. Ήρεμα. Ξυπνά κάθε πρωί και δεν έχει αγκλιά. Πού θα βρω έναν να αγαπήσω, πού θα βρω έναν να κάνω σχέση, πού θα βρω έναν να προσκοληθώ. Μήπως είναι κάτι φαντασιακό, αγάπη για τον έρωτα ή αγάπη για το... Μπορεί να είναι και αυτό, ναι. Μπορεί να είναι και αυτό, να είναι ερωτευμένη με τον έρωτα. Ξέρεις, παρακολουθούσα πρόσφατα, ξέρω ότι δεν σας αρέσουν αυτά, αλλά είναι η θηλυκή μου πλευρά. Ξέρεις ότι παρακολουθώ διάφορα βίντεο για διασύμους, στα αγγλικά. Ναι. Και τώρα τελευταίως με έχει συνεπάρει το διαζύγιο των Μπένιφερ. Μπεν Αφλεκ και Τζένιφερ Λόπες. Εντάξει. Και... Αχωρίζουν και αυτοί. Τι λες βρε, ναι, εννοείται. Έχει από τον Απρίλιο που έγινε χαμός μεγάλος. Έγινε αντιληπτό ότι χωρίζουν. Αλλά μόλις προχθές, ακριβώς τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους, έκανε αίτηση διαζυγίου Τζένιφερ. Εντάξει. Και υπάρχουν διάφορες ιστορίες στο διαδίκτυο. Καταρχάς υπάρχουν κάμποσες συνεντεύξεις πρώην της Τζένιφερ Λόπες. Υπάρχουν κάμποσες συνεντεύξεις της ίδιας της Τζένιφερ Λόπες, η οποία κάθε φορά που παντρευόταν, κάθε φορά που αραβωνιαζόταν, έβρισκε τον ένα και μοναδικό. Έχει πολύ πλάκα. Υπάρχει ένας τύπος, ένας νεαρός που έχει ένα κανάλι που ονομάζεται Sloan, ο οποίος κάνει έτσι πολύ προσεγμένο ρεπορτάζ. Εχμηρό αλλά προσεγμένο, ένα νεαρό παιδί Αμερικάνος, ο οποίος έχει κάνει μοντάζ όλες αυτές τις συνεντεύξεις. Ναι. Λοιπόν, και υπάρχουν και ειδικοί πάνω στα θέματα ναρκισισμού και θυσμού και λένε ότι ο Μπεν Αφλεκ, ο οποίος είναι αλκοολικός και θυσμένος, είναι καραναρκισάρας και επίσης είναι καραναρκισάρα και Τζένιφερ. Εντάξει, και οι δύο είναι ναρκισολικοί. Θα κάνω, όταν θα τελειώσω τη μελέτη μου, θα κάνω ένα βίντεο για τους Μπένιφερ. Για την Τζένιφερ Λόπες και τον Μπεν Αφλεκ και τη μία και μοναδική μου αγάπη, Φιώνα! Θυμάσαι. Φιώνα, ποια ήταν? Δεν ήταν στον Κωνσταντίνο και Ελένη αυτό ο φίλο του Τεντακουζίνου που έλεγε Φιώνα, η μοναδική μου αγάπη! Ναι. Μετά δε, ήταν όλες η μοναδική του αγάπη. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, η Τζένιφερ Λόπες σε κάποια φάση στο ντοκιμαντέρ της, το οποίο ήταν και το βατερλό της σχέσης τους, το ξέρεις αυτό? Ότι έβγαλε ένα ντοκιμαντέρ η Τζένιφερ Λόπες, το οποίο έχει τίτλο The Greatest Love Story Never Told. Η μεγαλύτερη ιστορία αγάπης που δεν έχει λεχθεί ποτέ. Το χρηματοδότησε μόνη της πόσα εκατομμύρια δολάρια, στο οποίο απεικονίζει την ερωτική της σχέση με τον Μπεν Αφλεκ, γιατί αυτή ήταν ξανά αραβωνιασμένη και έτοιμη να παντρευτούν και χώρισαν το 2003 λίγο πριν το γάμο και τα ξαναβρήκαν το 21 και παντρεύτηκαν το 22 και χώρισαν το 24. Εντάξει. Και άσε στο ενδιάμεσο ότι έχει κάνει και στον Ροντρίκες, θα τα πω εγώ, θα τη βγάλω στο κλαρίτι. Σαν πως με περίμενε. Ο Ροντρίκες ποιος είναι? Ο Ροντρίκες ήταν ένας τύπος, το προηγούμενο θύμα της Τζένιφερ. Ένας πολύ γνωστός Αμερικανός μπέιζμπολίστας, νομίζω, ο οποίος ήταν και αυτός χωρισμένος με παιδιά και ήταν αραβωνιασμένος τόσο καιρό με την Τζένιφερ και δίνα μαζί συνεντεύξεις και ήταν ο έρωτας της ζωής της και ήταν ο έρωτας της ζωής του κλπ. Κλπ. Και μετά τον παράτησε για τον Μπεν Αφλεκ. Φυσικά, για να είμαστε και δίκαιοι, υπάρχει και η αφήγηση ότι την έχει απαντήσει αυτός και αυτή για να του την πει, τα φτιάξει με τον Μπεν Αφλεκ πάλι. Nice. Ο οποίος Μπεν Αφλεκ την έχει κάνει αυτή την Τζένιφερ Γκάρνερ, την πρώτη του γυναίκα, την έχει κάνει, τι να σου πω, για να καταλάβεις τώρα, η Τζένιφερ Γκάρνερ, η πρώη γυναίκα του Μπεν Αφλεκ, με την οποία έχει και τρία παιδιά, έχει σχέση με έναν άλλο άνθρωπο. Αλλά τώρα αυτός πάει να τον παρηγορήσει η Τζένιφερ Γκάρνερ, η οποία είναι super empath. Oh. Και θα καταστρέψει και την έντυπη σχέση με την Τζένιφερ Γκάρνερ. Εγώ έχω αυτά τα προβλήματα και εσύ μου λες τι βλέπεις βίντεο στα αγγλικά. Αυτά θέλω να μάθω. Σούπερ νάρκης είναι όλοι. Η Γκάρνερ δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, δεν την έχω μελετήσει την Γκάρνερ. Όπως και να έχει. Για σύνδεσέ τα τώρα. Τα συνδέω. Στον ντοκιμαντέρ τη, το οποίο ήταν και το μεγάλο τη Βατερλό, γιατί πήγε και έβγαλε κάτι γράμματα ερωτικά που τη είχε στείλει ο Μπεν Αφλεκ, κάτι ιδιωτικά του θέματα, τα βγάλε στον αέρα. Μιλούσε στην κάμερα και αυτός έλεγε εγώ δεν νιώθω άνετα να λέμε τα προσωπικά μας και αυτή τα έλεγε, πάτωσε τον ντοκιμαντέρ και τη χώρισε και ο Μπεν Αφλεκ μετά από αυτό.
σοβαρά. Πρέπει να το δούμε αυτό το ντοκιμαντέρ, έχει πλάκα. Και μετά αναγκάστηκε να ακυρώσει και την περιοδία της, γιατί δεν πουλιούνταν τα εισιτήρια. Μιλούμε ότι μία ναρκισάρα έχει φάει την άλλη. Τα έχουν κάνει. Και αυτό τι έχει κάνει μόλις τη χώρισε. Πήγε, αγόρασε νέο σπίτι κοντά στην πρώην του, την Τζένιφερ Γκάρνερ, και κούρεψε και τα μαλλιά του. Πολύ νεανικά. Και κρατάει και μία μηχανή και βάζει και ρούχα της μηχανής και τον παίζει τζόβενο. Αυτά είναι. Είναι 55 η Τζένιφερ Λόπεζ, δεν τα γενέθλια της πρόσφατα. Και αυτό δεν πήγε, και αυτό του νοίζουν 52. Στην ηλικία σου νοίζουν του. Τέλος πάντων, εγώ δεν ασχολούμαι με κουτσομπολιά, δεν τα παίρνω κόλλο. Μου είχε μείνει αυτό από τον παλιό καιρό που γίνεται στο κομποτήριο και είχε περιοδικά. Τέλος πάντων. Δίνουν και ιδέες αμέτια. Η Τζένιφερ Λόπεζ στο ντοκιμαντέρ της είπε: I'm a sucker for love. I'm a hopeless romantic. Είμαι μια απελπιστικά ρομαντική γυναίκα. Είναι hopeless romantic. Είναι. Ή είναι ένα βαμπύρ ενέργειας το οποίο πάει και φτιάχνει τη μία τοξική ερωτική σχέση μετά την άλλη για να ρουφά ενέργεια από τους άλλους. Και αυτή το παρουσιάζει ότι θέλει να δίνει αγάπη και ίσως να σκέφτεται κιόλας από το περίσσευμα της. Καταλαβες. Ναι, πώς δεν κατάλαβα. Εγώ, ναι, ήθελα να το πω. Ό,τι δηλώσεις δεν είσαι. Ό,τι δηλώσεις δεν είσαι. Δηλαδή, αν εσύ δηλώνεις ότι έχεις περίσσευμα αγάπης, δεν σημαίνει πως έχεις περίσσευμα αγάπης, επειδή το να προσπαθείς να βρεις κάποιον με το ζόρι να του δώσεις την αγάπη σου, δείχνει ακριβώς ότι έχεις έλλειψη αγάπης, όχι περίσσευμα αγάπης. Εγώ ήθελα να πω, επειδή μου ότι αυτό είπα ότι δείχνει εγωισμό και μου είπες όχι απαραίτητα. Το να λες ότι έχω περίσσευμα αγάπης και θέλω να το δώσω, να το χορηγήσω. Εντάξει, ας πούμε ότι δεν είναι εγωιστικό, είναι ταπεινό. Επειδή μίλουσε θεολογικά πάλι, γι' αυτό σου είπα όχι και απαραίτητο, γιατί δεν έχουν όλα μια θεολογική ανάλυση. Εντάξει, στα δικά σου. Ο ταπεινός έχει μόνο θεολογική προσέγγιση. Το ταπεινός, έτσι όπως το λες, είναι θεολογικό. Πώς το λέω. Παιδί μου, είσαι ψηλός. Και λες, εγώ που είμαι ψηλός, ευχαριστιέμαι και έχω να βοηθάω τους άλλους. Μια βλακεία. Ή είμαι κάτι άλλο. Το λέω. Όχι. Ή εγώ που είμαι πλούσιος και εγώ βοηθάω οικογένειες, που βοηθάω ανθρώπους, το λέω. Αυτό σημαίνει ταπεινότητα. Μην πας στα θεολογικά. Εννοείς ότι δεν έχει αίσθηση ρεαλιστικής ταυτότητας. Πως είναι, ρε παιδί μου, και παρουσιάζει τον εαυτό της παραπάνω από ότι είναι. Νομίζω πάλι θεολογικά. Σου δώσα παράδειγμα. Είναι κάποιος που κάνει ελεημοσύνες. Πάλι θεολογικά τα λες. Άντε πάλι. Είναι κάποιος που κάνει δωρεές σε ιδρύματα που για καρκινοπαθή παιδιά. Θεωρείς ότι το να βγαίνει και να το λέει είναι εντάξει? Το να βγαίνεις και να το λες δείχνει κάποιο κίνητρο άλλο από την καλή πράξη. Ωραία. Σβήσε το ταπεινός και εγώ και μείνε σε αυτό που είπες εσύ. Λοιπόν, τώρα κάποιος που έχει περισσεύμα αγάπης, για παράδειγμα, μπορεί να υιοθετήσει ένα εγκαταλειμμένο ζωάκι. Μπορεί να υιοθετήσει, να τεκνοθετήσει ορφανά παιδάκια. Και να δώσει το περίσσευμα αγάπης που έχει. Δεν θα πάει να ψάξει έναν κομμένο και μια κομμένα με το ζόρι να του δώσει το περίσσευμα, το δίθεν περίσσευμα αγάπης που έχει. Εντάξει. Εγώ θεωρώ όμως ότι συναισθηματικά, ερωτικά, αν έχεις περίσσευμα, δεν ασχολείσαι, δεν πας να... γυρεύκεσαι, κυπριακά, δεν ψάχνεσαι. Και ρωτάει η κοπέλα, οδηγεί και αυτό σε καταστροφή? Καταρχάς ξεκινά από καταστροφή. Είναι καταστροφικό το να είσαι στερημένος από αγάπη και να νομίζεις ότι έχεις περίσσευμα. Σημαίνει δεν έχεις αυτογνωσία ούτε αυτεπίγνωση. Συμφωνείς? Ναι. Ξεκινάς από ένα χώρο, ρε παιδί μου, που δεν συνειδητοποιείς τι σου γίνεται. Ξεκινάς από ένα χώρο που θεωρείς ότι μπορείς να βάζεις μια ταμπέλα στον εαυτό σου, και επειδή βάζεις εσύ αυτή την ταμπέλα στον εαυτό σου, να ισχύει. Δηλαδή δεν κάνεις τη σκληρή πνευματική κοπιώδη εργασία της αυτογνωσίας. Ναι, έχω πάντως και άλλη περίπτωση. Να πούμε μόλις τελειώσεις μετά. Πες μου τώρα. Τώρα. Ναι, ναι, τώρα. Υπάρχει μια περίπτωση να είναι ατυχής η έκφραση το έχω περίσσευμα αγάπης. Θα μπορούσε, ναι. Και να πρόκειται για κάποιον, για κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι συνεξαρτητικός ή people pleaser και ναι, πιστεύει ρε, ότι έχει περίσσευμα αγάπης. Οπότε μπορείς να πεις ότι, και η συνεξάρτηση, ναι, και η συνεξάρτηση δεν σημαίνει. Δεν είναι μόνο οι ναρκισσιστές που το λένε αυτό. Ναι. Οι ναρκισσιστές δεν θα σου πει: έχω περίσσευμα αγάπης να δώσω. Ο ναρκισσιστής θα σου πει: εγώ είμαι ωραίος, εγώ είμαι ωραία και με θέλουν όλοι. Αυτό θα πει. Είναι αυτό που θα πει.
Ναι, αυτό θα πει. Το πιο πιθανό να πει αυτό. Εντάξει, δε... κοίταξε, η συνεξάρτηση είναι σκοτεινό, σκοτεινή διαταραχή, σκοτεινή συνθήκη, δεν είναι διαταραχή. Είναι μια σκοτεινή συνθήκη. Καταλάβει, έχει και τοξικότητα και είναι τοξική και... συνθήκη και καταστροφική για μας τους ίδιους. Δεν είναι κάτι να το πενευόμαστε πως είμαστε συνεξαρτώμενοι ή είμαστε συνεξαρτώμενοι. Έχω καταλάβει ότι κάποιοι άνθρωποι που υπέφεραν από τη συνεξάρτηση μπορεί να έχουν την ιδέα ότι είχαν πολύ αγάπη να δώσουν. Α, δεν μπράβο. Ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, μπορεί να μην είναι. Ισχύει. Ισχύει. Και εγώ παλιότερα το έλεγα αυτό το πράγμα. Έλεγα μέσα μου, δεν είναι άδικο εγώ που θέλω τόσο πολύ να αγαπήσω και που μπορώ τόσο πολύ να αγαπήσω, να μην βρίσκω έναν άνθρωπο να αγαπήσω, ενώ τον άνθρωπο που είχα μπροστά, τον εαυτό που δεν τον αγαπούσα. Και έψαχνα να ρυθμίσω τα συναισθήματα μου με εξωτερικό τρόπο. Αυτό φυσικά είναι και ένα στοιχείο ναρκισσιστικό, να ρυθμίζεις τα συναισθήματα σου με τους άλλους. Ναι. Η συνεξάρτηση έχει ομοιότητες με τον ναρκισσισμό, δεν είναι το ίδιο. Έχει τοξικότητες διάφορες, τοξικότητα, αλλά δεν είναι οι ίδιες. Δεν είναι ναρκισσιστικό, όχι. Γιατί ο συνεξαρτώμενος, αν βρεθεί με καλό άνθρωπο, θα είναι μια χαρά. Το ζήτημα είναι όμως ότι οι καλοί άνθρωποι σπανίζουν και ένας άνθρωπος καλός, ένας άνθρωπος με μια υγιή προσωπικότητα, δεν θα νιώσει έλξη από κάποιον που είναι συνεξαρτώμενος. Θα τον βρει πολύ. Βαρετό. Πιεστικό, ναι. Βαρύ, βαρετό, πιεστικό, ναι. Πιεστικό περισσότερο. Είναι πρίχτης ο συνεξαρτώμενος. Γιατί είναι συνήθως και... ανασφαλής. Αγχωδός, δεσμένος. Σίγουρα έχει ο συνεξαρτώμενος ανασφαλή δεσμό και αγχώδες στυλ προσκόλλησης. Παρόλο που ένας άνθρωπος με υγιές στυλ προσωπικότητας δεν θα νιώσει έλξη για κάποιο συνεξαρτώμενο, γιατί θα τον βρει κουραστικό το συνεξαρτώμενο. Θα τον βρει πιεστικό, θα τον βρει υπερβολικό. Εντάξει, οπότε... Δεν μπορούν να ρυθμιστούν αυτοί μεταξύ τους εφόσον δεν έχουν τοξικότητα. Έχει τοξικότητα ο συνεξαρτώμενος. Εάν ο συνεξαρτώμενος είναι σε ψυχοθεραπεία και προσπαθεί να αποθεραπευτεί, ναι. Εάν όμως ένας άνθρωπος έχει ένα υγιές στυλ προσωπικότητας και δεν έχει περάσει από συνεξάρτηση και δεν έχει κακοποιηθεί από ναρκισσιστές, γιατί να μπει στην ταλαιπωρία να μπλέξει με ένα συνεξαρτώμενο. Ναι. Εγώ πιστεύω γι' αυτό το λόγο όσοι από εμάς είμαστε συνεξαρτώμενοι για χρόνια βρίσκαμε εύκαιρους για δημιουργία σχέσεων, φιλίας, δεσμού, δεν ξέρω τι άλλο, ανθρώπους με προβληματικά στυλ προσωπικότητας. Γιατί είχαμε και εμείς προβληματικό στυλ προσωπικότητας. Τέλος πάντων, αυτό ακριβώς το φαινόμενο, το να νιώθεις ότι έχεις περίσσευμα αγάπης να δώσεις και να απογοητεύεσαι επειδή δεν βρίσκεις ποιον να ερωτευτείς, ποιαν να ερωτευτείς, ή κάποιος που σου γυάλισε, κάποια που σου γυάλισε δεν θέλει να έχει να κάνει ερωτικά μαζί σου, πρέπει να σε προβληματίσει. Γιατί σημαίνει ότι δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου και έχεις έλλειμμα αγάπης. Έχεις έλλειμμα αγάπης. Έλλειμμα αυτοαγάπης. Έλλειμμα αυτοεκτίμησης. Έλλειμμα αυτοσεβασμού. Και χρειάζεσαι οπωσδήποτε πνευματική δουλειά, συστηματική ψυχοεκπαίδευση και ψυχοθεραπεία, ούτως ώστε να καλύψεις τα ελλείμματα σου, να καλύψεις τα κενά σου, να βρεις τα τραύματα από την παιδική σου ηλικία, από την πρώτη νεότητα που σου προκάλεσαν αυτά τα ελλείμματα, να δουλέψεις τα τραύματα σου μέσα στη ψυχοθεραπεία, να τα δουλέψεις και καθημερινά με τον πνευματικό αγώνα, να έχεις υπενθύμηση και ενδυνάμωση για τη δουλειά αυτή μέσα από την καθημερινή ψυχοεκπαίδευση. Και όταν φτάσεις στο σημείο να μην έχεις ανάγκη κανέναν να αγαπήσεις, τότε θα βρεθούν στο δρόμο σου άνθρωποι πρόθυμοι να σε αγαπήσουν με ανταποδοτικότητα. Πώς όχι είναι... μόνο να αγαπήσεις, να αγαπηθείς κιόλας. Λοιπόν, είναι σαν να το εκπέμπεις αυτό το πράγμα που περιγράφεις. Και βεβαίως το εκπέμπεις. Και δεν είναι ελκυστικό, μάλλον. Δεν είναι καθόλου ελκυστικό. Αν κάποιος κάθεται. Ενώ αν κάποιος παραμονεύει για να βρει κάποιον να αγαπήσει, να λούσει μια αγάπη, είναι φοβιστικό. Δεν είναι. Creepy. Είναι λίγο creepy. Μου θυμίζει λίγο το Little Reindeer. Το μικρό τάρανδο. Δεν είναι λίγο creepy. Σου μιλάει μία γυναίκα η οποία νόμιζε ότι είχε περίσσευμα αγάπης για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες,
η οποία έχει μπει στις πιο προβληματικές σχέσεις που θα μπορούσε να μπει, λόγω του ότι αυτοί οι προβληματικοί ήταν πρόθυμοι να την αφήσουν να τους αγαπήσει. Είδε και γελίο. Και εγώ το νιώθω αυτό, ε. Δεν είμαι σίγουρη. Αφού σε σκεφτόμουν πριν μου τα διάβαζα, γιατί όταν αφηγηθήκαμε ο ένας στη ζωή μας τον άλλο με τον Πάνο, είχαμε πολλά αχά moments, όπου έλεγαμε πω πω ρε φίλε, και εσύ σκεφτόσουν με αυτόν τον τρόπο. Ότι π.χ. αφού αγαπάω εγώ είναι εντάξει, αν και να αγαπάει και ο άλλος, αγαπάω για δύο. Η αγάπη μου μπορεί να τα αλλάξει όλα. Εγώ έχω περίσσευμα αγάπης. Και πού το βρήκες μωρή? Σε μένα το λέω το περίσσευμα αγάπης. Και πού το βρήκες μωρέ? Σε σένα το λέω το περίσσευμα αγάπης. Από το ξύλο που τρώγες μικρός, από το ξύλο που τρώγες μικρή, από τον ντρόπιασμα, από τις προσβολές, από τις τιμωρίες, από τη συναισθηματική παραμέληση. Πού το βρήκες το περίσσευμα αγάπης? Απλώς you are a beggar for love. Είσαι ένας ζητιάνος της αγάπης, ο οποίος κοροϊδεύεις και τον εαυτό σου και τους άλλους ότι θες να δώσεις αγάπη. Ενώ στην ουσία θέλεις να πάρεις. Θέλεις να κρυφτείς κάτω. Δικαιούσε να θέλεις να πάρεις αγάπη. Είναι αναφέρετο ανθρώπινο δικαίωμα η λήψη αγάπης, αλλά για να μπορέσεις να πάρεις αγάπη πρέπει να αρχίσεις πρώτα να αγαπάς τον εαυτό σου, και για να μπορείς να στρίψεις αργότερα εκεί που θα πάμε πρέπει να πάρεις την αριστερή λωρίδα. Ναι. Λοιπόν. Βλέπω παιδί, ακόμα 700 μέτρα. Μου άρεσε που σου το είπα, μου άρεσε που το έκανα incorporate. Έτσι. Λοιπόν, τον κόσμο. Φιλενάδα, αυτό το περίσσευμα εντός αγωγικών αγάπης που λες πως έχεις, δώσ' το στον εαυτό σου. Αυτοτροφοδοτήσου με αγάπη, κόρη. Κάνε αγαπητικά πράγματα για σένα. Φρόντισε τον εαυτό σου, κόρη. Μαγείρεψε στον εαυτό σου ωραία πράγματα να φας. Βάζε τον εαυτό σου καθημερινά, για παράδειγμα, να κάνει άσκηση στη φύση και να ακούει τα ακουστικά ψυχοεκπαίδευση. Δώσε στον εαυτό σου το υπέρτατο δώρο της ψυχοθεραπείας. Ξέρεις τι μου λέει, γιατί εγώ σήμερα το πρωί και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Τι? Ήρθε εκεί που κάνω μοντάζ και μου λέει, Σακλά, ξέρεις ότι το έχει πει εγώ ότι ξεκίνησε ψυχοθεραπεία. Mm. Το είπαμε στα βίντεο που κάνουμε μαζί. Και μου λέει, Σακλά, τώρα που ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, εκεί που κάθομαι, στα ξαφνικά μου έρχονται κάποιες σκέψεις να κάνω καλύτερη τη ζωή μου. Σου συμβαίνει και σένα αυτό? Wow. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ. Τη λέω, αγάπη μου, αυτό σημαίνει ότι η ψυχοθεραπεία σου δουλεύει, ότι... Και τη λέω, ναι, όντως, όλη μου τη ζωή προσπαθούσα μέσα από την ψυχοθεραπεία να κάνω τη ζωή μου καλύτερη, και όντως η ψυχοθεραπεία και η καλή ψυχοθεραπεία, γιατί δεν ήταν όλη η ψυχολογία που πήγαινε καλή, μου έδινε όντως αυτή την... το push. Το περίγραψε το παιδί σαν ένα σπρόξιμο από μέσα, ναι, του. Ένα θετικό σπρόξιμο, ρε παιδί μου, προς τον αέρα. Μου λέει, νιώθω την ανάγκη να κάνω τη ζωή μου καλύτερη. Κάνε αυτά τα δώρα στον εαυτό σου, φίλη. Μπορεί να μην καταλάβαμε ακριβώς τι θέλεις να πεις. Εννοείται ότι η ερμηνεία των σχολείων είναι ελεύθερη. Ενώ γίνεται χωρίς... Γι' αυτό και δεν διαβάζω και το όνομα της φίλης. Καλύψαμε λίγο με βασικές περιπτώσεις. Εσύ γνωρίζεις καλύτερα τι γίνεται με σένα. Εμείς εδώ υποθέσεις κάνουμε. Υποθέσεις οι οποίες θέλουμε να είναι χρήσιμες σε ανθρώπους που ψυχοψάχνονται. Ψυχοψάχνονται. Μάλιστα. Εμείς τώρα έχουμε περισσεύμα αγάπης. Δεν περισσεύει τίποτε. Πάει στη γάτα, πάει στο σκύλο. Εμείς έχουμε επιλογή και αγώνα. Τώρα περίσσευμα δεν ξέρω. Είδες. Δεν μπορείς να πεις ποτέ ότι έχεις περισσεύμα αγάπη. Από τα φανάρια θα πας αριστερά και θα σου δείξω εγώ που είναι. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Μουα! Bye! Yeah. Yeah.